Και φώναξαν για τους κινδύνους που ελοχεύει. Περισσότερα θα μας πει ο Ανδρέας Παφίδης. Πιο επίκαιρη από ποτέ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η σημερινή εκδήλωση, Μιχάλη, καθώς αφενός βλέπουμε τον εφιάλτη της πυρηνικής απειλής να παραμονεύει λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ αφετέρου βλέπουμε και με τον ψεσινό σεισμό ότι η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου πρόκειται για μια σεισμογενή περιοχή, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ατυχήματος στον υποανέγερση σταθμό στο ΑΚΙΟΥ. Οι παρευρισκόμενοι λοιπόν σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα με κεριά ει μνήμη των θυμάτων του Τσέρνομπιλ και έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημιουργία του πυρηνικού σταθμού σε μια περιοχή που βρίσκεται μόλις 90 χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές της Κερίνιας. Κατά την εκδήλωση, τονίστηκαν οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από ένα πυρηνικό ατύχημα στην περιοχή, που ουσιαστικά θα καταστρέψει την ποιότητα ζωής όλων των ζωντανών πλασμάτων. Τέλος, εκείνο που αξίζει να αναφερθεί, Μιχαλή, είναι ότι τις ανησυχίες αυτές μοιράζεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου με απόφασή του στις 19 Μαΐου καλούσε την Τουρκία να σταματήσει την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού, ο οποίος προγραμματίζεται παρεμπιπτόντως να λειτουργήσει εντός του επόμενου έτους. Ανδρέας, ευχαριστούμε. Εκατομμύρια